Κριτική σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία. Είπε πως η λογική κατευνασμού της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να αποχαλινώσει τον Ερντογάν. Και εσείς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας όμως διατηρούσατε. Τι να κάνανε στη Νέα Υόρκη να μην συζητούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν ή να μην να κλείσει την πόρτα ή που έγκυται η κριτική σας. Ίδια κατεύθυνση φαίνεται πως έχετε. Και τη Συμφωνία των Βάσεων έχει προετοιμαστεί και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω υπάρχει ένα θέμα και να το εξηγήσω όσο μπορώ. Όπως είπε ο κύριος Σομελίδης προηγουμένως, υπάρχει μια εντυπωσιακή σύμπτωση. Μόλις υπογράφεται η συμφωνία, ανοίγει ο δρόμος προς την Τουρκία από την Αμερική για να επιτεθεί στη Συρία. Ερώτημα που τίθεται ευλόγως είναι, ήθελε η Αμερική να εξασφαλίσει προηγουμένως την υπογραφή της συμφωνίας ώστε να ησυχάσει από εδώ και να αφήσει την Τουρκία ελεύθερη? Είναι ένα ερώτημα που πλανάται. Με αυτήν την έννοια, η βιασύνη, ας το πούμε έτσι, που επέδειξε η Αμερική για να πάει αμέσως μετά στο να επιτρέψει τον Ερντογάν να μπει, εγώ το συνδέω και με το γεγονός ότι υπογράφηκε η συμφωνία, συμφωνώντας λίγο πολύ μαζί σας. Με αυτή την έννοια, ενώ συμφωνούμε και εμείς ότι πρέπει προς τη Δύση να κείται η Ελλάδα και άρα να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, από εκεί πέρα αυτή η συμφωνία δεν σημαίνει ότι δεν ασκούμε κριτική στις ΗΠΑ ή δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ευρύτερη διεθνή πολιτική πολλαπλών διαστάσεων. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση και φανταζόμουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αυτή τη στιγμή, που είναι όντως δύσκολη, δηλαδή καθόλου δεν το υποτιμώ αυτό, να κάνει και κάποιες κινήσεις και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα, συντασσόμενοι πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, να μην περιμένει απολύτως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πολυεπίπεδη, το δόγμα της πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που λέγαμε. Εξωτερική πολιτική, διότι ας πούμε ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή στηρίζεται στη Ρωσία. Η Ρωσία για να αφήσει τον Ερντογάν να πάει έτσι, ακριβώς, θα τον αφήσει μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου. Αυτά τα περιθώρια είναι περιθώρια διπλωματικής παρέμβασης και της Ελλάδας, αν διατηρεί καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με το Ιράν που εμπλέκεται. Με αυτή την έννοια η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική δίνει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και άρα χωρίς να απεμπολούμε το ότι ας πούμε προς τη μεριά της Ευρώπης είμαστε απολύτως, συντασσόμαστε με την Ευρώπη, κάνουμε και κριτική όπου χρειάζεται στην Αμερική, με αυτή την έννοια μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ενεργητικοί. Πιστεύω αυτό που εννοούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε. Έχει γίνει μεγάλο θέμα με τα όσα είπε στην παρουσίαση, γιατί εδώ είμαστε εκπομπή λόγου, οπότε τα λέμε όλα. Με όσα υπόθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Μάλιστα, διαβάζω εδώ ένα πτυχαίο τίτλο. Εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση Σαμαρά. Το 2015 δεν ήμασταν έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Όλα αυτά εσείς πώς τα σχολιάζετε και πείτε μας λίγο και για το βιβλίο σας, γιατί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και τη θέση σας για τη διεύρυνση θα ήθελα να μάθω, αν θα γίνετε ΠΑΣΟΚ, θέλετε να γίνετε ΠΑΣΟΚ. Να σας απαντήσω καταρχήν στο πρώτο, γιατί κατά τη γνώμη μου είδατε και εδώ το δημοσίευμα τώρα πριν έρθω. Πριν λίγο. Έτσι. Έχει βουήξει ο τόπος. Πολύ ενδιαφέρον, διότι το ελόγω δημοσίευμα είναι σαν να ξεχνάει ότι ο Βούτσης σχολίαζε ένα βιβλίο. Στο ελόγω βιβλίο. Και η κυρία Μιχαηλίδου ένα βιβλίο σχολίαζε όταν μιλούσε για την αριστερά και για την ψυχιατρικοποίηση. Να το πιάσουμε και αυτό. Αλλά την σταυρώσατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπλέξουμε όλοι στους σχολιασμούς. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα και έχει σχέση με μια κατηγορία στο Βούτσι ότι άλλα λέει πριν, άλλα για τώρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό, ο τίτλος το ίδιος, εντός παρενθέσεως, αναφέρεται στην στρατηγική Σαμαρά λίγο πριν το 2015. Τα περί αριστερής παρένθεσης εκείνο. Η αριστερή παρένθεση είναι εφεύρεση πολιτική, δεν θυμάμαι αν έχει την, ας πούμε, το κοπειράκι του όρου. Αλλά είναι πολιτική εφεύρεση Σαμαρά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι δεν έβγαινε η τελευταία αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. Ακόμη και το mail Χαρδούβελη που πήγαινε μέχρι τα άκρα της παραχωρήσεως που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά δεν γινόταν δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Ευρωπαίους. Βλέπουμε και το τότε βιβλίο εδώ, το εξώφυλλο.
υπάρχει συγκεκριμένο κεφάλαιο εκεί από όλο αυτό. Και στη βάση αυτή του ήρθε μία, θα το έλεγα, πολιτική έμπνευση ολκής. Είναι επιταχύνω την εκλογή του Προέδρου και στριμώχνω το ΣΥΡΙΖΑ στο εξής δίλημα. Ή ψηφίζεις τον Πρόεδρο που σου θέτω και άρα κατά κάποιο τρόπο ακυρώνεσαι ως ένα βαθμό ως αντιπολιτευτική δύναμη, ή σε φέρνω στην θέση να ολοκληρώσεις εσύ την πέμπτη αξιολόγηση απολύτως τριμωγμένος οικονομικά. Αυτό ήταν το δίλημα Σαμαρά που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Το αναλύω έτσι εξαντλητικά σχεδόν στις σελίδες του βιβλίου. Και από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να πάρει μια απόφαση επ' αυτού του διλήμματος. Και η απόφαση που πήρε, προφανώς συζητώντας το ερώτημα, ήταν προκειμένου να αφήσω να καταστραφεί η χώρα περισσότερο με άλλα 2 χρόνια κυβέρνηση Σαμαρά, τόσα ήταν περίπου για να γίνουν κανονικά εκλογές, προχωράω τολμηρά στο να μην ψηφίσω τον Πρόεδρο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, να γίνουν οι εκλογές τις οποίες ελπίζω να νικήσω. Βέβαια, αυτό το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι η επίσπευση των εκλογών έριξε τη χώρα στα βράχια. Το ανάποδο ήταν. Η χώρα ήταν στα βράχια το 2014. Αν δούμε τους δείκτες παραμονή των εκλογών του 2015 με τους δείκτες σήμερα, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μάλιστα. Είχε ήδη ρίξει στη χώρα στα βράχια ο κ. Σαμαράς. Το πρόγραμμα. Το δεύτερο μνημόνιο είχε εξοκύλει. Χαμογελάει ο κύριος Καραγκούρη. Είχε εξοκύλει πέραν σωτηρίας, όπως έλεγαν το Δούνο του και οι εταίροι μας. Και άρα είναι αστείο να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη χώρα στα βράχια. Το αποτέλεσμα φαίνεται άλλωστε σήμερα. Το αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με 40%, κύριε Παλτά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι, αλλά τι παρέλαβε, λέω. Ο κύριος Βαρουφάκης εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θα το αναλύσουμε τώρα το ζήτημα. Όχι, θα προχωρήσουμε. Φαντάζεστε ότι θα γίνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, γιατί πραγματικά η υπομείνη μια από τις ειδήσεις ημέρες ήταν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Θα επανέλθουμε μετά στα... Θα σας συμβουλέψω να το διαβάσετε, γιατί είναι καλό να ξέρετε τον αντίπαλο, κύριε Καραγκούρη. Όχι, θα το διαβάσω με πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος είναι ο αντίπαλος. Και τα αποτελέσματα φάνηκαν στις τελευταίες εκλογές. Επειδή και αξιολογήσαμε και κατάλαβα. Υποτιμάτε τον αντίπαλο. Κυρίως βεβαίως ποιος ήταν ο αντίπαλος, το κατάλαβα ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, πάμε στον κύριο Βλάχο. Κύριε Βλάχο, θα